Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Antonio Newsroom MTV. Στην σημερινή εκπομπή μας καλεσμένη έχουμε την υποψήφια ευρωβουλευτή του κόμματος Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, την κυρία Λουκίσα Χριστίνα. Καλή κυρία Λουκίσα, καλώς ήρθατε στην απόψινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μηδανίδη. Και τώρα, παρακαλώ, κυρία Χριστίνα, έχετε όλο το χρόνο δικό σας για μία σύντομη μίνι παρέμβαση που θα κάνετε απόψε στο κανάλι μας. Παρακαλώ, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην επίσκεψη του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη προς τον Ερντογάν και πιο συγκεκριμένα στο τι ανέφερε ο κύριος Ερντογάν. Μάλιστα. Πριν φτάσω βέβαια σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή τα προβλήματα της χώρας μας, είναι σαφές ότι είμαστε και καρπαζωής πράκτορες, όπως μας αποκαλούν άλλωστε και πάρα πολύ. Μάλιστα. Ο Ερντογάν ανέφερε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Και ότι ως Τουρκία, ως σύνολο, είναι ευχαριστημένη από την ανάπτυξη μεταξύ μας, δηλαδή με την Ελλάδα, των σχέσεών μας, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση τρίτων μερών όσον αφορά το δίκαιο μεταξύ γειτόνων. Ακριβώς. Έχουμε να πω. Μα με τον τρόπο όμως που αντιμετωπίζει τα εθνικά μας ζητήματα ο κύριος Μητσοτάκης, σαφώς και ο Ερντογάν είναι ευχαριστημένος. Διότι για μένα πάντα, από τη στιγμή που δεν υπερασπίζεται την χώρα, σαφώς δίνει χώρο για να ενεργεί όπως θέλει. Και εδώ αναφέρομαι για τις συνεχείς προκλήσεις του. Και ενώ ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης στις προκλήσεις αυτές του Ερντογάν, δεν υπερασπίζεται την Ελλάδα. Και θεωρώ πως μια χώρα δεν μπορεί να γίνει ισχυρή όταν δεν υπερασπίζεται τα δικά της δικαιώματα, κυρίως απέναντι στις άλλες χώρες. Πιθανολογώ εδώ για να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάλιστα. Η σύνδεση του κυρίου Μητσοτάκη στον Ερντογάν μάλλον ήταν αχρίαστη. Κατά δεύτερο, θα ήθελα να σχολιάσω την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για την ακρίβεια που έχει η χώρα μας. Να πω με τον δικό μου τρόπο ότι προφανώς και αυτή η επιστολή που έστειλε ήταν αχρίαστη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το πρόβλημα με την ακρίβεια στη χώρα μας είναι καθαρά εσωτερικό. Δεν έχει να κάνει με άλλες χώρες, όπως το έχουν κάνει καραμέλα και αναφέρουν όλοι, αν είναι δυνατόν. Απλά ο κύριος Μητσοτάκης θα βλέπει αχρίαστο το να βρει τις λύσεις. Καταρχήν, να πω και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία είχε μιλήσει για φιλελεύθερη οικονομία. Πράγμα που σημαίνει, για να αναφέρω μόνο τα επιδόματα παντός είδους, που είναι και αυτά της Ζητιανιάς, θα έπρεπε να δίνονται μόνο σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή, όπως κάνανε και σε άλλα κράτη και είχε αποδοτικότητα. Αλλά βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλει να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια, μπορεί να βρει τρόπους και να κόψει διάφορα από αλλού. Αλλά φαίνεται ότι, όπως όλα δείχνουν, ακόμα και το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας για να λυθεί, μάλλον αχρίαστο το βλέπει. Αυτά για μένα είναι τα κύρια ζητήματα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω, απευθυνόμενοι σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε την λογική για να πάψουμε επιτέλους ως Ελλάδα και ως Έλληνες να ζούμε αυτή την παράνοια, αυτό το παραλογισμό που ζούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ψηφίζουμε λοιπόν Φωνή Λογικής με την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εγώ, η Χριστίνα Λουκίσα, είμαι το νούμερο 26 στο ψηφοδέλτιο. Ζητώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να με ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Λουκίσα.
για τη μίνι παρέμβαση που είχατε στο σταθμό μας και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία και εσάς και το κόμμα σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ.